Τις τελευταίες μέρες γίνονται κάποιες κινητοποίησεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα ήθελα να μου περιγράψεις το κλίμα και για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι κινητοποίησεις. Οι κινητοποίησεις ξεκίνησαν ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Στην πρόθεσή μας να καταθέσουμε ψήφισμα για να συλληφθεί σύγκλητος επιτέλους υπό την Προεδρία του Νέου Πρίτανη Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδώ και 1,5 μήνα δεν έχει συγκαλέσει καμία διαδικασία συγκλήτου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν προσπαθήσαμε να έρθουμε να καταθέσουμε το ψήφισμα, βρήκαμε πίσω από τις πόρτες την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπαθήσαμε να καταθέσουμε το ψήφισμα, βρήκαμε την security πίσω από την πόρτα της Πρετανίας και μπροστά ειδικές δυνάμεις. Αυτό δείχνει πως το δόγμα του νέου πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ήδη ως πρόεδρος της νομικής και στις προηγούμενες συγκλήτους είχε δηλώσει σε κάθε τόνο ότι θα φέρει τις ιδιωτικές εταιρείες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω εργολαβιών σε ό,τι αφορά άλλα τμήματα των λειτουργιών του Πανεπιστημίου και επίσης θα φέρει το security και το face control την πανεπιστημιακή, δηλαδή αστυνομία, μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήδη δείχνει λοιπόν τις προθέσεις του ότι αυτό θα το τηρήσει στην κεραία του, μέχρι κεραίας, στην διοίκηση του Πανεπιστημίου. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και μέσα από τις διαδικασίες του Φοιτητικού Συλλόγου, μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις, ότι εμείς τιθέμεθα κατά όλων αυτών και ζητάμε τη σύγκληση συγκλήτου για να συζητήσουμε τόσο το ζήτημα των διαγραφών των φοιτητών που επιβάλλει ο νέος νόμος και όσο σε σχετικά δηλαδή με ό,τι αφορά το deadline συγκεκριμένου ορίζοντα των φοιτητικών των σπουδών μας, στις οποίες ο Φορτσάκης έχει απαντήσει θετικά ήδη από την προηγούμενη σύγκλητο και ως πρόεδρος του τμήματος της νομικής, μολονότι λέει ότι δεν τον αφορούν οι διαγραφές, ωστόσο θεωρεί πως λέει ξεκάθαρο ότι πρέπει να τηρήσει τον νόμο. Άρα σύγκλητο πρέπει να συζητήσουμε. Τις διαγραφές, τον νέο οργανισμό που σπάει τα πτυχία μας και τα κάνει πτυχία επιστοποιητικά κατάρτισης τριετών προγραμμάτων στα οποία θα πληρώνουμε, να συζητήσουμε το ζήτημα της καρδιαριότητας και των εργολαβιών και το ζήτημα των security και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όταν λοιπόν αυτά ήταν τα αιτήματά σας, δεν σας δέχτηκε, ήταν κλειστό το πανεπιστήμιο και μετά τι έγινε αυτή τη εβδομάδα? Αφού λοιπόν εδώ και από την προηγούμενη εβδομάδα η Πρετανία βρίσκεται με 4 και πλέον κλούβες γύρω και στα πέριξ της, και το ίδιο συμβαίνει και με την νομική σχολή λίγο πιο πάνω, την προηγούμενη τη Δευτέρα είπαμε ότι θα έρθουμε εδώ πέρα τόσο για να δηλώσουμε τα αιτήματά μας να συγκληθεί άμεσα σύγκλητος από τη μια και από την άλλη να σταθούμε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες στους διοικητικούς και στη διαθεσιμότητά τους, τη στιγμή που την προηγούμενη εβδομάδα διοικητικοί από την Πρετανία βρισκόντουσαν σε στάση εργασίας και τα ΜΑΤ και οι δυνάμεις καταστολής δεν τους άφησαν να βγουν έξω από το χώρο της Πρετανίας, ακριβώς διότι θεωρούσαν ότι περιφρουρούν την Πρετανία. Μπαίνουμε μέσα τη Δευτέρα μαζί με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, την Ομοσπονδία Διοικητικών, την ΑΔΕΔΗ και την επιθεώρηση εργασίας που ήρθε να δει την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Πρετανία του ΕΚΠΑ. Από εκείνη την ημέρα βρισκόμαστε στο χώρο της Πρετανίας ως ένα ανοιχτό κέντρο συντονισμού με τα υπόλοιπα τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Καθιστούμε σαφές πως δεν πρόκειται για κατάληψη, καθώς όλες οι διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πρετανία βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα για να διασφαλίσουμε πως το Πανεπιστήμιο και η Πρετανία θα λειτουργούν με τους όρους της συνδίκησης και του αυτοδιοίκητου. Άρα κανένας δεν θα ζητάει ταυτότητα ή πανεπιστημιακή ένδειξη για να εισέρχεται στον χώρο που είναι ανοιχτό στην κοινωνία, και αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Σαν παράταξη, πώς βλέπετε το μέλλον των κινητοποιήσεων σας? Ως σχήματα της αριστερής ενότητας αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι μετά τις δηλώσεις του Πρίτανη σήμερα το πρωί σε συνάντηση με μέλη των φοιτητικών μας συλλόγων και διαστόματος Φορτσάκη, ακούστηκαν οι φράσεις ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά στην σύγκλητο, δεν θα πρόκειται να μας ακούσει, δεν πρόκειται να πάρει πίσω του security, θα τηρήσει κατά γράμμα τον νόμο και οι εργολαβίες θα συνεχίσουν να υφίσταται, γιατί τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς καθιστούμε σαφές σε κάθε τόνο ότι θα συνεχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις στους κοινωνικούς μας χώρους. Θα ενημερώνουμε τους φοιτητικούς μας συλλόγους ότι συμβαίνουν. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε να συμμετέχουμε κανονικά στη σύγκλητο στις 30 Οκτωβρίου, όπου είπε ο Φορτσάκης ότι θα γίνει.
Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Καλούμε αύριο όλους και όλες στο πανεκπαιδευτικό στις 6 ώρα μαζί με την Ολμέτη εδώ και τους μαθητές. Και πάμε με έναν άξονα που λέει ότι στις 6 Νοεμβρίου θα γίνει πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό για να ακριβώς να δείξουμε πώς και από τη μια όλα τα τμήματα της εκπαίδευσης συνδέονται και δεν είναι αυτοτελείς οι νέες καταστάσεις που έρχονται και για το νέο λύκειο και για τους εκπαιδευτικούς. Από τη μια και από την άλλη, ότι όλα τα τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας θα βρίσκονται σε πλήρη σύμπλευση κατά της νέας κατάστασης που θέλει να επικρατήσει με αρχή το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά ήδη και άλλα πανεπιστήμια πανελλαδικά βρίσκονται στον ίδιο δρόμο με την ίδια λογική του Συμβουλίου Ιδρύματος και της Πειθάρχησης μέσα στο Πανεπιστήμιο.